Μια χελώνα καρέτα-καρέτα ξεβράστηκε στα βράχια της παραλιακής του Ηρακλείου κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωσή της. Η θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε ζωντανή αν και ταλαιπωρημένη, ενώ δεν φέρει κάποιο εμφανές τραύμα και είναι πιθανό να βρέθηκε στην ακτή εξαιτίας της κακοκαιρίας. Δεν έχει κάποιο τραύμα εξωτερικό. Είναι ταλαιπωρημένη απλά, μάλλον είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης κακοκαιρίας με τους πολύ δυνατούς ανέμους που μάλλον την εξέβρασαν στην περιοχή. Η χελώνα είναι θηλυκιά, ζυγίζει περίπου 50 κιλά, ενώ η ηλικία της υπολογίζεται στα 35 με 40 έτη. Τώρα δέχεται φαρμακευτική αγωγή με ορούς και αντιβιώσεις κλπ. Και όταν δυναμώσει λίγο το ζώο, γιατί είναι φανερά καταπονημένο, θα το μεταφέρουμε στο κτηνιατρίο να γίνει και μία ακτινογραφία, ώστε να δούμε αν φέρει και κάποιο κάποιο ξένο σώμα εσωτερικά, κάποιο αγκίστη, κάποιο άλλο σώμα. Πάντως φαίνεται να είναι καλά, αντιδρά, είναι σε ζεστό και προστατευμένο περιβάλλον, δέχεται τις φροντίδες μας και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Το ασυνήθιστο θέαμα προκάλεσε την περιέργεια δεκάδων περαστικών που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την επιχείρηση διάσωσης της χελώνας, την οποία εντόπισαν παιδιά που έπαιζαν το μεσημέρι στην περιοχή. Ο αδερφός μου με την παρέα του πήγαν από κάτω και παίζανε και την τράβηξαν φωτογραφία και έρχονται το πρωί στο σπίτι μου και μου το είπανε. Ήταν τραυματισμένη και δεν κουνιότανε. Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε και από κάτω είχε κάτι κλαδιά. Τα τραβήξαμε και είχαν αίματα. Αργά το απόγευμα, άνδρες της ΕΜΑΚ, του λιμενικού, της αστυνομίας και εθελοντές ανέσυραν τη χελώνα με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος. Βρήκαμε μια μπαλέτα, την βάλαμε πάνω στην μπαλέτα ώστε να μην πληγώνεται από τα βράχια ακόμα παραπάνω. Ήρθε η ΕΜΑΚ και κάποιοι ειδικοί ώστε να την ανεβάσουμε πάνω. Ο καθένας μας να έκανε κάτι τέτοιο, όχι για μια χελώνα και ακόμα και για οποιοδήποτε άλλο ζώο. Όποιος ενδιαφερόταν έτσι, με τόσες ώρες και με τον καιρό που είχε κάτω την κακοκαιρία, ίσως τα πράγματα ήταν και λίγο διαφορετικά για ορισμένα ζωάκια. Όταν είδα τη χελώνα κάτω, ότι την είχαν σε παλέτα πάνω και έπρεπε να την κάνουν κύκλο, είπα στα παιδιά, στο παιδί από το λιμενικό, αν θέλει να κατεβάσω το γερανό, να την ανεβάσουμε πάνω από εκεί. Ήταν το πιο πολύτιμο φορτίο σας? Σίγουρα, σίγουρα το πιο πολύτιμο. Εννοείται, μια ζωή είναι πολύτιμο φορτίο, είτε ζώο είτε άνθρωπος είναι. Το ζώο μεταφέρθηκε στο Ενιβρίο Κρήτης, όπου θα παραμείνει έως ότου αποκατασταθεί η υγεία του.